Θέλω να ρωτήσω, εσύ που με βλέπεις και παίζεις μπουζούκι, τι σκέπτεσαι, ότι αν πας σε ένα δάσκαλο ο οποίος είναι πρώτο όνομα, ότι θα γίνεις πρώτος μπουζουξής? Τι θέλω να πω, δεν μας κάνει πολύ καλό μπουζουξή αν πας σε ένα που είναι πρώτος ή αν πας σε ένα δεύτερος. Βέβαια, ο δάσκαλος πρέπει να είναι πολύ καλός και η δουλειά του δασκάλου ποια είναι? Η δουλειά του δασκάλου είναι να δει τον μαθητή, να δει όπως τον γιατρό που πονάει και να του δώσει το κατάλληλο φάρμακο. Να δει τι ανάγκη έχει και πάνω εκεί να δουλέψει. Δεν είναι ο δάσκαλος επειδή ξέρει πέντε πράγματα να τα παίξει μπροστά στον μαθητή για να του δείξει ότι είναι καλός δάσκαλος, θα τον απελπίσει καταρχήν. Θα σηκωθούν και θα φύγουν. Ή να του βάλει τις ίδιες ασκήσεις που βάζει σε ένα προχωρημένο και σε ένα που δεν είναι προχωρημένο και του πει κόψε το κεφάλι σου, βγάλε τις. Δεν γίνεται. Όλα τα φάρμακα δεν κάνουν καλά σε όλους τους ασθενείς. Ανάλογα την αστεία του καθημερινού έχει και τον άλλο φάρμακο. Ανάλογα το πόσο αντέξει ένας. Το μήνυμα όμως που θέλω να δώσω ποιο είναι? Ότι βέβαια οπωσδήποτε ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι καλός, οριμασμένος και η καρδιά του να είναι να σε πάει μπροστά, αλλά εξαρτάται τελικά το πιο πολύ από το μαθητή. Τα τραγούδια δεν μας πάνε μπροστά. Μπορεί να παίζει κάποιες χίλια τραγούδια και τι έγινε? Θα γίνει καλά στην πορεία εφόσον μελετάει και όχι μελετάει τραγούδια. Ασκήσεις, κλίμακες, τεχνικές. Άρα το μήνυμά μου είναι με αγάπη, επειδή η καρδιά μου είναι για να βοηθήσω. Γι' αυτό βάζω αυτό το βιντεάκι. Δεν είναι ότι για να δείξω, να πω εγώ, μη γεννητώ. Παιδιά, ασκήσεις. Ασκήσεις, όσοι πάτε στους δασκάλους, ρωτήστε το δάσκαλο, ασκήσεις. Πού υστερώ εκεί? Πάρε ασκήσεις. Και κάνεις. Αν είναι δυνατό, μισή ώρα μια άσκηση, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην ανάγκη που υπάρχει. Υπάρχουν τρίλεπτες του λεπτού, οι δασκάλοι ξέρουν καλύτερα από μένα. Οπότε το μήνυμα είναι ασκήσεις, ασκήσεις, ασκήσεις. Δέτε από μένα, ταπεινώνω για όλο αυτό το πράγμα. Δέτε τα βιντεάκια που είχα βάλει παλιά ή και όλοι. Θα πεις, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ένας που παίζει 5 χρόνια και μετά από 20 χρόνια. Αν και αυτό μπορεί να γίνει. Ξέρετε πότε? Όταν δεν μελετάει. Αλλά το βλέπω και τον εαυτό μου. Μελέτη. Μελέτη, μελέτη και έρχεται συνέχεια αύξηση. Και η ηλικία, κοιτάξτε εμένα, 62 μέσα στα 63, δεν παίζει σημασία η ηλικία. Πολλοί φοβούνται και λέει, άμα μεγαλώσω δεν μπορώ να παίξω. Όχι. Εφόσον μελετάς, μπορεί να πας 80 χρονών και να έχεις γεροντά και με την τραγιάσκα και με τον μπαστούνάκι και να αφήνεις τον μπαστούνάκι εκεί πέρα και να παίζεις. Εντάξει, δεν έχουν την ευελιξία οι μυς όπως είναι ένας νεαρός, αλλά όμως η ενεργητικότητα, εφόσον την κρατήσεις με πολλούς διάφορους τρόπους, είναι εκεί. Μελέτη, ασκήσεις, συνεχόμενες.